Βρισκόμαστε σε έναν εξαιρετικό χώρο. Είμαστε στην ταβέρνα του κυρίου Πατούχα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Κύριε Πατούχα, είστε λεβέντες εσείς κριτικοί. Έτσι λέμε. Έχουμε φτιάξει κάποια πολύ ωραία πιάτα για να δείξουμε στον κόσμο. Θέλετε να μας πείτε. Τα ντολμαδάκια μας, τα οποία τα φτιάχνουμε με αμπελόφυλλο, κατασκευασμένα εδώ πέρα, όχι τυποποιημένα. Το χταποδάκι μας, το οποίο είναι υπέροχο. Γαρίδες σαγανάκι. Τη φάβα μας και τα καλαμαράκια μας, τα οποία είναι φρέσκα βέβαια τα καλαμαράκια. Και οι γαρίδες μας φρέσκες. Είναι προσεγμένα και προσπαθούμε να έχουμε καλή ποιότητα και καλές τιμές, τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω, είσαστε πολλά χρόνια στην Αθήνα, εσείς μεγαλώσατε στην Κρήτη. Μέχρι 16 χρονών ήμουν στην Κρήτη, από 16 και έπειτα ήρθα εδώ πάνω. Και ήρθατε εδώ για να φτιάξετε μια επιχείρηση? Όχι, ήρθα για να σπουδάσω. Σπουδάσατε? Να πηγώ. Αλλά... σας κέρδισε κάτι άλλο στην πορεία? Όχι, απλώς κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσω τη δουλειά αυτή και να ασχοληθώ με κάτι άλλο και ασχολήθηκα με αυτή τη δουλειά εδώ. Σας αρέσει? Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Εμένα μου αρέσει πολύ η δουλειά αυτή, διότι έχω επικοινωνία πολύ με τον κόσμο. Και η επικοινωνία με τον κόσμο μου αρέσει. Εγώ θέλω να πιούμε μια ρακή έτσι στην υγειά μας. Να την πιούμε, να την πιούμε. Μιας και είμαστε εδώ. Υγεία να έχουμε και ό,τι αγαπά και επιθυμεί ο καθένα να το βρει. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την Κρήτη, για τα παιδικά σας χρόνια, πώς περνάγατε όταν ήσασταν στην Κρήτη? Ήμουν μέχρι 16 χρονών, από εκεί έπειτα έπρεπε να έρθω πάνω να τελειώσω το γυμνάσιο εδώ πέρα. Και έχω τελειώσει και το μικρό πολυτεχνείο. Όπως σας είπα, είμαι ναυπηγός. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είμαστε στο προχώρο μιας κρίσης που δεν υπάρχει στην ιστορία. Δεν έχει ξανασυμβεί, νομίζω, αυτό. Ποτέ. Πώς αισθάνεστε εσείς? Εμείς είμαστε μια μεταπολεμική γενιά και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε. Αυτά που φτιάξαμε δυστυχώς καθήκανε. Τελείωσα το γυμνάσιο και από εκεί έπειτα προχώρησα, όπως είπαμε. Αλλά δεν υπήρχαν τόσοι φόβοι που υπάρχουν τώρα. Δύσκολα τα χρόνια, αλλά πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσαν. Μπορεί να ήταν πιο φτωχά, τέλος πάντων, αλλά η ζωή ήταν, νομίζω, καλύτερης ποιότητας. Εσείς τι συμβουλές δίνετε στα παιδιά σας? Εγώ τις συμβουλές που τους δίνω είναι να αγαπάνε όλο τον κόσμο, να προσέχουν τη δουλειά τους, και αφού προσέχουν τη δουλειά τους θα έχουν και απολαβή από αυτήν. Μου λέει ένα τραγούδι. Μέσω πελαγαρμενίζω και έχω πλώρα το καημό. Για πείτε μας, ποιος είναι ο μεγάλος σας καημός? Ο καημός ο δικός μου είναι να κατέβω στην Κρήτη. Το σκέφτεστε να φύγετε από την Αθήνα, να κατέβετε μόνιμα? Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά όσο μπορώ περισσότερο πηγαίνω και θα πηγαίνω. Γιατί η Κρήτη με τραβάει πάρα πολύ. Εκεί μεγάλωσα, μέχρι 16 χρονών ήμουν εκεί. Αλλά εδώ τώρα έφτιαξα τις δουλειές μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τα γόνια μου. Σας λείπει η Λεβεντομάνα, έτσι? Βέβαια, εγώ πάω πολύ συχνά όμως. 5-6 φορές το χρόνο. Κατεβαίνω κάτω.